Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη. Το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατέχνουν τα διαδήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες των αρχών σου μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Και πάλι ο Χριστός Ανέστη. Και λέει ο Άγιος Σημεών έως το Λόγος, σχολιάζοντας την προσευχή που λέμε στην Εκκλησία μας, το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε τον Άγιο Κύριο Ιησούν, και θα την πούμε πρώτα Θεός και εμείς στο τέλος. Λέει, λέμε μεν ότι είδαμε, αυτό θα πει Θεασάμενη, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, είδαμε την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά πώς την είδαμε, αφού έγινε πριν 2000 χρόνια. Έτσι παράξενο δεν είναι. Πώς μας βάζει η Εκκλησία να πούμε ότι είδαμε την Ανάσταση του Χριστού, αφού δεν είμαστε τότε στην ύπαρξη. Πριν 2000 χρόνια κανένας από εμάς δεν υπήρχε. Υπήρχαμε μόνο στην σκέψη του Θεού, στη βούληση του Θεού και στην αγάπη του Θεού. Αλλά τότε πώς μας βάζει η Εκκλησία να πούμε Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε ένα Άγιο Κύριο Ιησού το μόνο αμάρτητον. Μας βάζει η Εκκλησία να το πούμε, διότι η Εκκλησία έχει ένα, θα λέγαμε, συγκλονιστικό τώρα. Ένα συγκλονιστικό νυν. Δηλαδή τα γεγονότα τα ζούμε όχι σαν ιστορικά, αλλά σαν πραγματικά. Δεν ζούμε μια ανάμνηση της Ανάστασης, δεν γιορτάζουμε μια ανάμνηση, όπως λέμε, ας πούμε, θυμόμαστε το 1821 που έγινε η Επανάσταση, αλλά τη ζούμε εδώ και τώρα. Αν θέλετε, την ξαναζούμε και τη ζούμε κάθε χρόνο και ακόμα τη ζούμε κάθε Κυριακή, μέσα σε αυτό το λεγόμενο λειτουργικό χρόνο. Έτσι και η σημερινή Κυριακή, που είναι η πρώτη Κυριακή μετά την Ανάσταση, είναι πάλι η πρώτη, θα λέγαμε, βιωματική ανάμνηση, ας το πούμε έτσι, της Ανάστασης. Γι' αυτό και τη λένε Καινή Κυριακή. Αυτή την Κυριακή του Θωμά δηλαδή, σήμερα, καινούρια Κυριακή. Γιατί είναι η πρώτη Κυριακή στην οποία ξαναθυμόμαστε πάλι την Ανάσταση, και όλες οι Κυριακές του χρόνου πάλι πρέπει να ξέρετε ότι είναι αφιερωμένες στην Ανάσταση. Και ζούμε πάλι την Ανάσταση και χαιρόμαστε. Γι' αυτό και δεν νηστεύουμε τις Κυριακές, δεν κάνουμε μετάνοιες, γιατί ακριβώς εκφράζει με αυτό το ήθος η Εκκλησία τη χαρά της Ανάστασης. Λοιπόν, πώς μας βάζει η Εκκλησία να πούμε Ανάσταση του Θεασάμενη, το εξηγήσαμε λίγο, και ο Άγιος Σημεών προχωράει ακόμη περισσότερο και σε έναν λόγο του που άλλη φορά τον είχαμε αναλύσει. Λέει πώς θα καταφέρουμε κι εμείς να μην λέμε ψέματα, αλλά να δούμε την Ανάσταση πραγματικά. Γιατί θα πει κανείς,
Η Εκκλησία βέβαια το ζει και το λέει ότι είδαμε την Ανάσταση και φέτος. Αλλά ο καθένας προσωπικά μπορεί να το πει για τον εαυτό του, ότι είδε την Ανάσταση, ότι είδε δηλαδή το Χριστό αναστημένο μέσα του, ότι έζησε αυτή τη χαρά που πανηγυρίζει και μας λέει η Εκκλησία ότι πρέπει να έχουμε, στις οποίες χαράς έχουν γεμίσει τα σύμπαντα και γιορτάζουν. Και απαντάει ο Άγιος Σημεών ότι μπορεί να το κάνει ο καθένας μας και να ζήσει αυτή την χαρά και να δει τον Χριστό αναστημένο και ανιστάμενο μέσα του, εάν κάνει αυτό που έκανε και ο Χριστός πριν την Ανάσταση. Μπει σε έναν τάφο. Όπως ο Χριστός μπήκε σε έναν τάφο αφού σταυρώθηκε, έτσι και ο χριστιανός πρέπει να μπει σε έναν ανάλογο τάφο πνευματικό, ο οποίος είναι ο τάφος της μετάνοιας και της ταπείνωσης. Ξέρετε μια εικόνα που λέγεται η άκρα ταπείνωσης, την οποία τη βάζουμε στην Εκκλησία το Μεγάλο Σάββατο, αλλά και τη βάζουμε συνήθως στο ιερό, στην κόχη της Αγίας Πρόθεσης, όπου ο Χριστός μας είναι γυμνός και είναι μέσα στον τάφο. Από τη μέση και πάνω φαίνεται, και είναι το έσχατο άκρο της ταπείνωσης του Χριστού μας. Ότι ο Χριστός κατεβαίνει και στον Άδη και πληρεί τα πάντα. Έτσι και ο χριστιανός πρέπει να ταπεινωθεί στον ακρότατο βαθμό, να μετανοήσει, να μπει στον τάφο αυτό μαζί με τον Χριστό, να μιμηθεί τον Χριστό. Εμείς συνήθως θέλουμε την Ανάσταση χωρίς να θαυτούμε προηγουμένως και χωρίς να σταυρωθούμε. Αλλά δεν μπορεί να φτάσουμε στην Ανάσταση αν δεν γίνει αυτό που έκανε και ο Χριστός. Αν δεν συσταυρωθούμε και δεν συνταφούμε μαζί Του. Και αυτή η συνταφή γίνεται με τη μετάνοια, τη συνεχή και την ταπείνωση. Το να βάλει τον εαυτό του κανείς κάτω από όλους. Όταν λέει το κάνεις αυτό, λέει ο Άγιος Σημεών, τότε κατεβαίνει και ο Χριστός μαζί σου. Γίνεται και αυτός συνοδός σου, στην κάθοδό σου αυτή, στον Άδη της ταπείνωσης τώρα, σε αυτό το νοητό Άδη. Και φυσικά επειδή ο Χριστός δεν μπορεί να νικηθεί από τον Άδη, ανίσταται και μαζί του παίρνει και σένα. Έτσι λοιπόν όποιος κατεβαίνει στον Άδη της ταπείνωσης και της μετάνοιας, παίρνει μαζί του και τον Χριστό, μάλλον ο Χριστός έρχεται και τον συνοδεύει, και ο Χριστός είναι μετά από τον ανιστά, από τον σηκώνει. Γι' αυτό η χαρά έρχεται μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα λέγαμε, της μετάνοιας και της ταπείνωσης. Αν κανείς δεν το κάνει αυτό, δεν μπορεί να ζήσει τη χαρά του Πάσχα, τη χαρά της Ανάστασης. Να ζήσει αυτό που λέει η Εκκλησία, τριφίσατε πάντες, ο μόσχος πουλής. Πολλοί το παραξηγούν αυτό και λένε, ο μόσχος είναι τα πολλά φαγητά, ας πούμε, που έχουμε το Πάσχα. Δεν μιλάει για αυτό το μόσχο η Εκκλησία. Ούτε για αυτή την τριφή που πάει ο νους, ας πούμε, των ανθρώπων που είναι κοιλιόδουλοι. Να φάμε καλά, ας πούμε, είναι μέρες που τρώμε καλά τώρα. Αλλά ο μόσχος είναι ο άμμος μόσχος, ο Χριστός. Και η τράπεζα η οποία γέμει το μόσχο είναι η Αγία Τράπεζα. Και όχι η τράπεζα που φτιάχνουμε στο σπίτι μας, έτσι που φτιάχνουμε, βάζουμε πάρα πολλά φαγητά. Για αυτή την τράπεζα μιλάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον κατηχητικό του λόγο. Και πολλοί το παραξηγούν αυτό και σου λέει τώρα μπορούμε να τρώμε έτσι, θα λέγαμε έτσι ανεξέλεκτα. Όχι, δεν μιλάει γι' αυτό. Τρυφίσατε πάντες, λέει, όλοι δηλαδή να μετάσχουμε στο μόσχο τον άμμο στο Χριστό, δηλαδή να κοινωνήσουμε, αφού εννοείται προηγουμένως έχουμε μετανοήσει. Προσέξτε το, έχουμε μετανοήσει. Πολλοί πάλι και αυτό το παραξηγούν, σου λέει σήμερα επιτρέπεται όλοι να κοινωνήσουμε. Όχι, δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν επιτρέπεται? Όχι διότι η Εκκλησία, ας πούμε, δεν θέλει να κοινωνήσουμε. Πώς δεν θέλει? Ότι ο Χριστός δεν θέλει? Μα γι' αυτό ήρθε. Για να κοινωνήσει μαζί μας και να ενωθεί μαζί μας. Αλλά κανείς αν δεν έχει μετανοήσει, αν δεν έχει ένα βαθμό κάθαρσης, δεν θα ωφεληθεί. Έτσι, επομένως, χρειάζεται αυτή η προετοιμασία, θα λέγαμε, για να μετάσχεις αυτό το μόσχο τον άμμο και να τρυφήσεις, να γλεντήσεις πραγματικά. Έτσι λοιπόν
ζούμε και εμείς και βλέπουμε την Ανάσταση, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών. Αυτά έτσι θα ήθελα να έλεγα εισαγωγικά για το θέμα μας, το οποίο σήμερα θα είναι, θα έλεγα, σχετικά απλό, αλλά και βασικό, γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε στην Εκκλησία και αγνοούμε πολύ βασικά πράγματα. Ας πούμε, ποια είναι η περίοδος που διανύουμε τώρα. Τη λέμε περίοδος του Πεντηκοσταρίου. Τι θα πει Πεντηκοστάριο? Τι είναι το Πεντηκοστάριο? Όπως η προηγούμενη περίοδος ήταν η περίοδος του Τριωδίου. Και είχαμε πει τότε, το Τριώδιο είναι ένα λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο φτάνει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο και από την Κυριακή της Ανάστασης και μετά ανοίγουμε αυτό το βιβλίο τώρα που το λέμε Πεντηκοστάριο και το οποίο μας πηγαίνει και μας συνοδεύει στις ακολουθίες μας της Εκκλησίας μέχρι την Πεντηκοστή και μάλιστα και πιο πέρα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων, την επόμενη Κυριακή από την Πεντηκοστή. Όλος ο κύκλος των γιορτών πρέπει να ξέρετε ότι εξαρτάται από το Άγιον Πάσχα, το οποίο ίσως ξέρετε ότι είναι κινητή εορτή. Υπάρχει αυτή η διάκριση στις κινητές και ακίνητες. Ακίνητη εορτή είναι, ας πούμε, η εορτή των Χριστουγέννων, είναι πάντα στις 25 Δεκεμβρίου. Το Άγιον Πάσχα όρισε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος να γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή, προσέξτε, μετά την Πανσέλινο της Εαρινής Ησημερίας. Η Ησημερία είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο η μέρα είναι ίση με τη νύχτα. Και έχουμε δύο Ησημερίες. Μία την Άνοιξη, που τη λέμε Εαρινή, Ανοιξιάτικη Ησημερία, και μία το Φθινόπωρο. Της Άνοιξης η Ησημερία είναι στις 21 Μαρτίου, και του Φθινοπόρου είναι στις 23 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη Κυριακή λοιπόν μετά την Πανσέλινο της Εαρινής Ησημερίας είναι το Πάσχα. Επειδή τώρα η Πανσέλινος δεν είναι σταθερή, δεν συμπίπτει πάντοτε την ίδια ημερομηνία, γι' αυτό και το Πάσχα κάθε χρόνο αλλάζει ημερομηνία. Και αφού το Πάσχα είναι κινητή εορτή, όλες οι γιορτές που εξαρτώνται από το Πάσχα και αυτές είναι κινητές, όπως ας πούμε και η γιορτή της Πεντηκοστής. Έχουμε λοιπόν δύο κύκλους γιορτών. Έχουμε τον κύκλο του Τριωδίου και τον κύκλο του Πεντηκοσταρίου. Το Πεντηκοστάριο αρχίζει από την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Κανονικά βέβαια τελειώνει την Κυριακή της Πεντηκοστής και όχι την επόμενη από αυτή την Κυριακή που είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Αλλά επειδή η εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή είναι η συνέχεια της γιορτής της Πεντηκοστής και η απόδοση της εορτής της Πεντηκοστής γίνεται το Σάββατο αυτής της εβδομάδας, γι' αυτό και αυτή η εβδομάδα, η μετά την Πεντηκοστή, συμπεριλήφθηκε και αυτή στο Πεντηκοστάριο. Βέβαια, η λέξη Πεντηκοστάριο πηγάζει από τη λέξη Πεντηκοστή και είναι η μέρα κατά την οποία έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αγίους Αποστόλους. Και γιατί λέγεται Πεντηκοστή? Γιατί είναι η Πεντηκοστή ημέρα από το Πάσχα. Ξέρουμε ότι 40 ημέρες μετά το Πάσχα έγινε η Ανάληψη του Κυρίου και μετά από 10 μέρες, τις 50 ημέρες, έγινε η κάθοδος αυτή του Αγίου Πνεύματος. Πεντηκοστή στην αρχαία Εκκλησία λεγότανε όχι μόνο αυτή η τελευταία μέρα, αλλά όλο το διάστημα των 50 ημερών, και από αυτό ήταν φυσικό να ονομαστεί και το βιβλίο Πεντηκοστάριο. Πρέπει να ξέρουμε ότι η γιορτή της Πεντηκοστής υπήρχε και στους Ιουδαίους, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, και ήταν νομοθετημένη από τον Θεόπνευστο Μωυσή και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες γιορτές των Εβραίων. Ονομαζόταν εορτή εβδομάδων.
ή αλλιώς και εορτή θερισμού πρωτογεννημάτων. Και η σημασία ήταν διπλή. Πρώτα αποτελούσε η ανάμνηση της παράδοσης των πλακών του νόμου από τον Θεό στο Μωυσή στο όρο Σινά. Επειδή οι Εβραίοι 50 μέρες μετά από την έξοδο τους από την Αίγυπτο πήρανε διαμέσου του Μωυσέως, πήραν τον νόμο, πήραν τις 10 πλάκες, τις 2 πλάκες με τις 10 εντολές από τον Θεό. Και γιόρταζαν αυτό το γεγονός με την γιορτή αυτή της Πεντηκοστής. Και η δεύτερη σημασία της γιορτής ήταν ότι συνέπειπτε με την εποχή του θερισμού. Θέριζαν τα στάρια τους και ευχαριστούσαν τον Θεό για τη συγκομιδή των προϊόντων της γης. Και γι' αυτό και τα πρόσφεραν σαν θυσία, τα πρωτογεννήματα, τα πρώτα προϊόντα της γης που εφέριζαν. Και λεγόταν και εορτή, έτσι όπως είπαμε, του θερισμού των πρωτογεννημάτων. Τόσο το Πάσχα όσο και η Πεντηκοστή ήταν τύπος του δικού μας Πάσχα. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός εις Χριστών, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή μας προετοιμάζει για την Καινή Διαθήκη. Και τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Παλαιά Διαθήκη είναι τύποι, είναι εικόνες, είναι προεικονίσεις αυτών που θα γίνουν στην Καινή Διαθήκη. Έτσι λοιπόν και το Πάσχα των Εβραίων, που ήταν η μέρα της εξόδου τους από την Αίγυπτο, είναι μια προτύπωση του δικού μας Πάσχα, του περάσματος, θα λέγαμε, από την Αίγυπτο των παθών, από την ιδωλολατρία, από τη λατρεία του εαυτού μας, του εγωισμού μας, την υποδούλωση στον διάβολο και στα πάθη. Περνάμε στην γη της Επαγγελίας, δηλαδή στη γη της υπόσχεσης, όπου πλέον υπάρχει ο Χριστός και υπάρχει η ελευθερία από τα πάθη και από την αμαρτία. Έτσι το δικό μας Πάσχα είναι η μέρα της εξόδου μας από τη χώρα της σκιάς και του θανάτου, της αποτείναξης του ζυγού της αμαρτίας και της απαλλαγής μας από την τυραννία του διαβόλου, καθώς και της εισόδου μας στη χώρα της ζωής και της αυθαρσίας, στην ολόφωτη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε ότι τρία πράγματα χώριζαν τον άνθρωπο από τον Θεό. Το ένα ήταν και είναι, και τώρα βέβαια, η ίδια η φύση μας, η ανθρώπινη φύση, η οποία είναι κτιστή, είναι ένα δημιούργημα, το οποίο δεν μπορεί να πάει στον κτίστη, στον δημιουργό, στο άκτιστο. Δεν μπορεί να ενωθεί ποτέ το κτιστό με το άκτιστο. Το πρώτο εμπόδιο λοιπόν που είχαν οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης να ενωθούν με τον Θεό ήταν αυτή η ίδια η ανθρώπινη φύση. Και αυτό το εμπόδιο το κατέλυσε ο Χριστός μας με την σάρκωσή Του, με το να πάρει την ανθρώπινη φύση ο ίδιος στο πρόσωπό Του, με την ενανθρώπισή Του. Και έτσι η φύση μας πλέον τώρα προσλαμβάνεται από τον Θεό και μπορούμε πλέον και εμείς να ενωθούμε με τον Θεό. Ενώνεται το άκτιστο με το κτιστό. Δεν μπορούσαμε εμείς να ανέβουμε στον Θεό, κατεβαίνει ο Θεός και ενώνεται μαζί μας. Το κτιστό δεν μπορούσε να πάει στο άκτιστο, κατέβηκε το άκτιστο, ο Θεός Λόγος, ο Χριστός, και προσέλαβε την ανθρώπινη φύση από την υπεραγία στον τόκο, και έτσι καταλήφθηκε αυτό το πρώτο εμπόδιο της φύσεως. Αλλά υπήρχε άλλο ένα εμπόδιο. Ήταν η αμαρτία, το δεύτερο εμπόδιο, το οποίο μας χώρισε από τον Θεό. Και αυτό το εμπόδιο το κατέλυσε ο Χριστός μας με τη σταύρωσή Του. Πάνω στο σταυρό το χειρόγραφο των αμαρτιών ημών διέριξε, όπως λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας, πολύ όμορφα. Να ξέρετε, τα τροπάρια είναι η απλουστευμένη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και μπορεί κανείς όταν μελετάει τα τροπάρια να ξέρει πολύ καλά τι πιστεύει. Έτσι λοιπόν πάνω στο σταυρό καταλήθηκε το δεύτερο εμπόδιο, στο σταυρό του Χριστού, που ήταν η αμαρτία. Γιατί αν υπάρχει αμαρτία δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε με τον Θεό. Κατελήθηκε λοιπόν το χρεόγραφο των αμαρτιών μας με τη σταύρωση του Χριστού. Ο Χριστός μας δηλαδή, θα λέγαμε,
Εξεπλήρωσε αντί για μας το χρέος μας. Και το τρίτο εμπόδιο ήταν αυτός ο θάνατος. Το έσχατο εμπόδιο, όπως λέει πάλι η Γραφή. Και αυτό το έσχατο εμπόδιο καταλήθηκε με την Ανάσταση. Θανάτο, θάνατο πατήσας. Ο θάνατος του Χριστού και η κάθος των άλλων κατέληξαν και αυτό το τρίτο εμπόδιο που μας χώριζε από τον Θεό. Και έτσι επομένως τώρα άνοιξε ο δρόμος για τον Παράδεισο. Άνοιξε ο δρόμος για τον Θεό και γι' αυτό χαιρόμαστε. Γι' αυτό πανηγυρίζουμε. Γιατί πλέον δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίσει τον άνθρωπο να ενωθεί με τον Θεό. Ούτε η φύση, η ανθρώπινη, η κτιστή, ούτε η αμαρτία, ούτε αυτός ο θάνατος είναι εμπόδιο πλέον. Και όλα αυτά χάρη στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού μας. Γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα, αυτή την έξοδό μας από τον θάνατο, από την αμαρτία, από την τυραννία που είχαμε του διαβόλου, η οποία είχε επιβληθεί επάνω μας, επειδή εμείς εκούσια το παραδοθήκαμε με την αμαρτία, και με την Πεντηκοστή, που είναι η μέρα της καθόδου αυτού του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ομοουσίου και ζωοποιού πνεύματος, το οποίο όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας και με τη χάρη του ανακαινίζει τις καρδιές μας και μας καθιστά λάμποντας, αστράπτοντας και ηλιωμένους, με την Πεντηκοστή πλέον γιορτάζουμε και εμείς το φωτισμό μας από το Άγιο Πνεύμα. Οι Εβραίοι κατά το Πάσχα εξήλθαν με πρόσθεμα του Θεού από τη γη της Αιγύπτου για να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Εμείς βγήκαμε δια της Αναστάσεως του Χριστού από το βασίλειο του θανάτου, στο οποίο είμαστε όλοι υποδουλωμένοι, για να εισέλθουμε στην ατελέσιτη και ουράνια και μακάρια ζωή. Θα έχετε προσέξει την εικόνα της Ανάστασης, όπου ο Χριστός μας πατάει πάνω στις πόρτες, στα δύο αυτά ξύλα, είναι οι πόρτες του Άδη. Και δεξιά και αριστερά και κάτω έχει καρφιά, έχει, ας πούμε, κλειδαριές, σπαρισμένα όλα. Που σημαίνει ακριβώς τη νίκη του Χριστού μας πάνω στον θάνατο και πάνω στον Άδη. Και από κάτω από όλα αυτά είναι ένας κακομοίρης άνθρωπος που είναι ο Άδης, ο οποίος είναι πλέον έχει χάσει την εξουσία του και τη δύναμή του. Αλλά μέχρι τότε ο διάβολος είχε εξουσία και ο Άδης πάνω στον άνθρωπο, διότι δεν είχε μπει εκεί ο Θεός, δεν είχε καταληθεί το βασιλείο του, δεν είχε γίνει ακόμα, δεν είχε ολοκληρωθεί το πολυτρωτικό έργο του Χριστού μας, και όλοι και οι δίκαιοι ακόμα πήγαιναν εκεί, στον Άδη. Γι' αυτό και βλέπετε στην εικόνα ο Χριστός μας να τραβάει με τα δύο του χέρια τον Αδάμ και την Εύα, να τους ανασταίνει, γιατί και αυτοί ήταν στον Άδη. Και δεξιά και αριστερά πάλι υπάρχουν δίκαιοι. Και βλέπει κανείς τον προφήτη Δαβίδ, όλοι ήταν εκεί και όλοι περίμεναν τον Χριστό. Και είμαστε βέβαιοι βέβαια ότι τον ακολούθησαν, αφού τον είχαν ήδη πιστέψει, τον είχαν προαναγγείλει και είναι πλέον στον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν φεύγουμε και εμείς από τον θάνατο και μπαίνουμε στην ατελέσθητη και ουράνια και μακάρια ζωή. Οι Εβραίοι έλαβαν κατά την Πεντηκοστή ατελή και πρόσκαιρο νόμο, το Μωσαϊκό νόμο. Εμείς όμως παίρνουμε στην Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα, που είναι η μεγάλη επαγγελία του Πατρός, η μεγάλη υπόσχεση του Πατέρα, ο Παράκλητος, τον εκτελείο τέλειων θεών που βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων, ο οποίος παραμένει από τότε συνεχώς στην Εκκλησία. Το Παράκλητο Πνεύμα είναι αυτό τώρα που παραμένει στην Εκκλησία και την οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή στην απαρασάλευτη τήρηση της Ορθόδοξης πίστεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ. Όσοι και αν την πολεμούν και ο διάβολος πουλησάει και την ξεσηκώνει διάφορους, είτε αιρετικούς είτε οτιδήποτε άλλο
σατανιστές, οτιδήποτε, για να καταλύσει την Εκκλησία, τίποτα δεν καταφέρνει. Η μέρα του Μεγάλου Σαββάτου αποτελεί την τελευταία μέρα της περίοδου του Τριωδίου. Η μέρα του Αγίου Πάσχα, όπως λένε τα τροπάρια, η κλητή αυτή και η Αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων, η Βασιλής και Κυρία, που είναι εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύριων, αυτή είναι η αρχή του Πεντηκοσταρίου. Η λέξη Πάσχα είναι εβραϊκή και σημαίνει τη διάβαση, το πέρασμα. Όταν ο άγγελος φώνευσε τα πρωτότεκα των Αιγυπτίων, πέρασε μπροστά από τα σπίτια των Εβραίων χωρίς να μπει μέσα σε αυτά και να φωνέψει και τα παιδιά των Εβραίων. Εμποδιζόμενος από το αίμα του θυσιασέντος σαμνού, με το οποίο είχαν βάψει τα ανώφλια και τις παραστάδες των θυρών τους οι Εβραίοι, σύμφωνα με την οδηγία του Μωυσή. Οι Εβραίοι τελούσαν την γιορτή του Πάσχα σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος. Και του γεγονότος της καταθαυματουργικών τρόπων διαβάσεως της Ερυθράς Θάλασσας και της σωτηρίας από την δουλεία του Φαραώ. Αλλά αυτά τα γεγονότα ήταν συγχρόνως και τύπος, προτύπωση άλλων υψηλών ενιών. Αίγυπτος είναι η αμαρτία και τύραννος είναι όχι ο Φαραώ αλλά ο διάβολος για μας. Ο Κύριος μας που είναι ο αμνός του Θεού, αφού κατέβηκε από τον ουρανό στη γη και σταυρώθηκε και τάφη και ανεστήθη, μας έσωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και μας πέρασε από τη χώρα της πικράς δουλείας μας στις ολάθιστες κοιλάδες της πνευματικής ζωής και συνέτριψε τον εχθρό μας διάβολο. Και βλέπετε ότι ο άγγελος δεν πείραξε τις πόρτες των Εβραίων γιατί είχαν το αίμα του αρνιού πάνω στις πόρτες τους. Έτσι και οι χριστιανοί που μετέχουν στο αίμα του Κυρίου μόνος του Χριστού, έτσι λιτώνουν από αυτό τον θάνατο και την καταδίκη την αιώνια. Αυτό το πέρασμα λοιπόν το δικό μας από την γη και του σκότους και του θανάτου γιορτάζουμε και εμείς σήμερα. Τη διάβαση από την ενοχή της αμαρτίας στη δικαίωση, από τα έργα του σκότους στην αρετή, από την κατάρα στην ευλογία, από την φθορά στην αυθαρσία, από το θάνατο στη ζωή, από τη γη στον ουρανό. Γιατί όλα αυτά που λέμε μας φαίνονται πολύ μεγάλα, αλλά είναι πραγματικότητες. Γιατί όλα αυτά έγιναν στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και ο Χριστός μας είχε πάρει τη δική μας φυσή, την ανθρώπινη, την φθαρτή, με όλα αυτά τα πάθη, τα αδιάβλητα βέβαια, όχι τα αμαρτωλά πάθη, αλλά τα αδιάβλητα πάθη. Και λέγοντας τα αδιάβλητα εννοούμε την πείνα, τη δίψα, την κούραση, όλα αυτά που και εμείς τα έχουμε. Και φυσικά δεν είναι αμαρτία να πεινάει κανείς ή να διψάει ή να κουράζεται. Αυτά τα είχε και ο Χριστός μας. Αλλά προσέξτε, μετά την Ανάσταση καταργούνται και αυτά. Καταργείται και η φθορά και το σώμα του Χριστού μας, η ανθρώπινη του φύση, γίνεται και αυτή αυθαρτή. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι περάσαμε και εμείς από τη φθορά και στην αυθαρσία. Πώς περάσαμε? Στο πρόσωπο του Χριστού. Με την Ανάσταση του Χριστού το σώμα του άλλαξε. Γίνεται άφθαρτο. Έτσι θα γίνει και το δικό μας σώμα. Και περνούσε μέσα από κλειστές πόρτες. Και δεν είχε πλέον ανάγκη φαγητού και τροφής, ούτε κουραζότανε. Βέβαια έφαγε μετά την Ανάσταση για να πιστοποιήσει στους Αποστόλους ότι όντως ανεστήθη. Δεν είχε ανάγκη όμως να φάει, αλλά επειδή οι Απόστολοι νόμιζαν ότι είναι φάντασμα, θυμάστε βέβαια το περιστατικό, τους λέει φέρτε μου να φάω. Και το έφεραν, κατ' οικονομία βέβαια πάλι, ψάρι και κυρίθρα με μέλι. Και υπάρχει λόγος που του έφεραν αυτά τα φαγητά,
Διότι αυτά αφήνουν υπογείμματα. Θα μπορούσαν να πούνε ότι φάντασμα ήταν και το φαγητό μετά. Αλλά δεν μπορούσαν να το πούνε, γιατί πλέον είχε μείνει το κόκαλο από το ψάρι, είχε μείνει το κυρί από την κερίθρα, για να τους αποδείξει ότι όντως αναισθήθη και ότι όντως δεν ήταν φάντασμα αυτό που έβλεπαν. Και ο Θωμάς βέβαια έλειπε κατά οικονομία εκείνη την ημέρα και μεθημέρα στις 8, μετά από 8 ημέρες, σαν σήμερα, έγινε η εμφάνιση του πάλι και η ψηλάφιση του Θωμά. Και βέβαια θα λέγουμε εδώ είναι και λίγο αδικημένος ο Θωμάς, γιατί το λέμε άπιστο, αλλά βλέπετε οι άλλοι Απόστολοι, ενώ έβλεπαν τον Χριστό, δεν τον πίστευαν. Εκείνος ο καημένος έλειπε κιόλας. Έχει και μια δικαιολογία. Οι Απόστολοι τον έβλεπαν και λέγανε, μπα δεν είναι αυτός, φάντασμα είναι. Και για να τους πείσει ότι δεν είναι φάντασμα, αναγκάστηκε να φάει. Ο Θωμάς ο καημένος που έλειπε έχει και ένα λόγο παραπάνω, σούμε, να πιστεί, θα λέγαμε. Αλλά κατ' οικονομία, όπως λένε τα τροπάρια, έγινε αυτή η απιστία του Θωμά. Για δική μας επιβεβαίωση της Ανάστασης. Γιατί όπως λένε τα τροπάρια, ο Θωμάς όντως ακούμπησε τον Χριστό. Έβαλε το χέρι του στην πλευρά, εκεί δηλαδή που είχε μπει το δόρυ του Ρωμαίου στρατιώτη, και φαίνεται ήταν μεγάλο το τραύμα που είχε ο Χριστός για να χωράει ολόκληρο χέρι μέσα εκεί στην πληγή του Χριστού. Έτσι και ακούμπησε τον Χριστό. Για να μην έχουμε κι εμείς πλέον καμιά αμφιβολία. Γιατί η χείρεση μόνο ψηλάφισαν, όπως λέει κάπου το Ευαγγέλιο. Οι χείρες μας με τα χέρια του Θωμά ψηλάφισαν τον Χριστό, τον αναστημένο Χριστό. Γιατί ο Χριστός μας το θέλει αυτό, να μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι αναισθήθη. Είναι κέριο αίτημα, ας πούμε, να πιστέψουμε στην Ανάσταση. Γι' αυτό βλέπετε συνεχώς λέμε Χριστός Ανέστη. Και μέσα στην Εκκλησία και ο Παπάς όταν μας θυμιάζει, μας φωνάζει Χριστός Ανέστη. Και 40 ημέρες μέχρι την Ανάληψη θα λέμε Χριστός Ανέστη. Οι χριστιανοί, έτσι, οι άλλοι σου λένε χρόνια πολλά. Και αν τους πεις Χριστός Ανέστη, μπορεί να σου πούνε και επίσης. Επίσης, μακάρι, να αναστηθούμε κι εμείς. Αλλά εμείς λέμε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Είμαστε βέβαιοι ότι έγινε αυτή η Ανάσταση. Και ξέρετε, εκεί είναι που ακριβώς θα λέγαμε διστάζουν οι άνθρωποι. Όταν τους λες για τον Χριστό, σου λένε ναι, πολύ καλός ο Χριστός, πολύ καλός δάσκαλος, πολύ καλός άνθρωπος. Αναστήθηκε? Εκεί είναι το δύσκολο. Γιατί αν πεις ότι αναστήθηκε, αν το πιστεύεις αυτό, μετά πρέπει να αλλάξει τη ζωή σου όλη. Γιατί δεν είναι απλό, είναι Θεός εφόσον αναστήθηκε. Εφόσον το πιστεύεις ότι αναστήθηκε, άρα ομολογείς ότι είναι Θεός. Γι' αυτό βλέπετε ο Θωμάς, τι είπε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Είναι ομολογία αυτό το πράγμα, είναι θεολογία, ότι εσύ είσαι ο Θεός. Όταν λοιπόν πιστέψουμε στην Ανάσταση, πιστεύουμε στη θεότητα. Και όταν πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, άρα και τα λόγια του είναι θεϊκά και οφείλεις να τα υπακούσεις, πρέπει πλέον να αλλάξεις τη ζωή σου. Γι' αυτό εκεί πολλοί προσπάθησαν να αμφισβητήσουν την Ανάσταση και να αρνηθούν αυτό το γεγονός. Από την πρώτη στιγμή κιόλας βλέπετε οι δυνάμεις του σκότους, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όλες αυτές οι αντίθετες δυνάμεις, υποκινημένες από τον διάβολο, έκαναν το παν για να μην ακουστεί ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Και το λέει το Ευαγγέλιο μέσα, ότι πλήρωσαν τους στρατιώτες για να πούνε ότι ενώ κοιμόμαστε, ήρθαν και έκλεισαν το σώμα. Αφού κοιμόσαστε, πώς είδατε τι έγινε, έτσι. Είναι γελίο το επιχείρημα. Να πείτε ότι ενώ κοιμόμαστε ήρθαν και μας έκλειψαν το σώμα. Πώς ξέρετε τι έγινε αφού κοιμόσαστε. Λοιπόν, και παρεπιπτόντως τώρα το λέω αυτό για να ενισχυθεί η πίστη μας, πάρα πολλοί που προσπάθησαν, ξέρετε, από τους άθεους να γράψουν βιβλία κατά της Ανάστασης και να βρουν επιχειρήματα έτσι λογικά κατά της Ανάστασης, κατέληξαν μετά από έρευνα που έκαναν, ας πούμε, στις πηγές, στα κείμενα και όλα αυτά, με μόνη τη λογική, έτσι, γιατί αυτοί δεν πίστευαν, κατέληξαν ότι η Ανάσταση έχει γίνει 1000%, όχι 100%. Και αντί να γράψουν βιβλία κατά της Ανάστασης, έγραψαν υπέρ της Ανάστασης μετά. Αυτοί οι οποίοι είχαν ξεκινήσει
από, για να γράψουν κατά της Ανάστασης. Βλέπετε λοιπόν ότι αν κανείς ας πούμε έχει καλή διάθεση και δεν κλείνει τα μάτια του έτσι σαν τη στουθοκάμιλο που βάζει το κεφάλι στον άμμο και λέει δεν βλέπω τίποτα, δεν με κυνηγάει κανένας, ενώ την κυνηγούν, δεν υπάρχει κάτι που να τον εμποδίσει να πιστέψει στην Ανάσταση. Ίσα ίσα όλα τα γεγονότα μιλάνε ότι η Ανάσταση έγινε πέρα για πέρα και 1000%. Και από εκεί και μετά ενισχυόμαστε πάρα πολύ στην πίστη μας και στην αγάπη μας στον Χριστό. Αυτά έτσι ήθελα να πω εισαγωγικά για το Πεντηκοστάριο και τώρα έτσι λίγο ακόμα θα ασχοληθούμε με έναν λόγο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, τον οποίο τον επιγράφει μελέτη εις την Ανάσταση του Κυρίου, εις την οποία χρειωστούμε να συγχαρώμεν. Ο Άγιος Νικόδημος ήταν και είναι από τους νεότερους, θα λέγαμε, πατέρες της Εκκλησίας και το έχω πει και άλλοτε, αν κανείς διαβάζει τον Άγιο Νικόδημο, είναι σαν να διαβάζει όλους τους Άγιους Πατέρες. Επειδή είναι κοντά στα χρόνια μας, έζησε το 18ο αιώνα και έχει υπόψη του όλους τους προηγούμενους Άγιους Πατέρες. Αφενός, τους έχει μελετήσει και βλέπει κανείς στα κείμενά του πάρα πολλές παραπομπές σε αυτούς τους Άγιους Πατέρες. Αφετέρου είχε και μια τεράστια μνήμη φωτογραφική. Θυμόταν πάρα πολύ και μπορούσε να γράψει ολόκληρα βιβλία μόνο από μνήμης με λόγια αυτούς για τον Αγίο Πατέρα. Ένα τέτοιο βιβλίο που έγραψε χωρίς να έχει κανένα βοήθημα είναι το Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο. Θα διαβάζουμε λοιπόν λίγο και θα σχολιάζουμε και θα εμβαθύνουμε σε αυτή τη μελέτη στην Ανάσταση του Κυρίου, στην οποία χρειστούμε και εμείς να συγχαρώμεν, να χαιρόμαστε και εμείς δηλαδή μαζί με ποιον, με τον Χριστό. Πρώτον, δεύτερον, να συγχαρώμεν, να χαιρόμαστε μαζί με την Αγιωτάτη Μητέρα Του, με την Παναγία, η οποία πολύ πόνεσε κάτω από το Σταυρό του Χριστού μας. Και τρίτον, λέει, να συγχαρώμεν και με το σώμα μας, το δικό μας σώμα. Θα μας τα εξηγεί σιγά σιγά ο Άγιος και αν δεν προλάβουμε σήμερα, πιστεύω και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε, γιατί θα δείτε ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει ο Άγιος. Συλλογή σου, λέει, αγαπητέ, σκέψου ότι παρακινούμενοι εμείς από τον προφήτη Δαβίδ που λέει να αγαλώμεθα, να χαιρόμαστε στην ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου μας, γιατί λέει ο προφήτης Δαβίδ στον 117ο ψαλμό του, «Αυτή η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή». Βλέπετε, αυτός είναι ένας ψαλμός, ο 117ος, και ένα στίχο του ψαλμού τον ακούμε, τον έχετε ακούσει σίγουρα αυτό το στίχο στην Εκκλησία. Αφού λοιπόν μας παρακινεί ο προφήτης Δαβίδ να χαιρόμαστε, έχουμε πρώτον λοιπόν και εμείς χρέος να χαρούμε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος στην χαρμόσυνό του Ανάσταση απέκτησε πάλι με κέρδος άπειρο όλα εκείνα που είχε χάσει στο πάθος του. Το είχε χάσει, βέβαια, θα το πούμε εντός εισαγωγικών, αλλά προσέξτε να καταλάβουμε τι λέει ο Άγιος. Τέσσερα πράγματα είχε χάσει τότε, στον καιρό του πάθους του ο Χριστός. Πρώτον, τη χαρά. Βέβαια, η χαρά της ψυχής του Χριστού και ποτέ δεν μπορεί να την είχε χάσει. Αλλά εμείς έτσι το βλέπουμε, ότι πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και μια πάρα πολύ μεγάλη θλίψη και κατεξοχήν μάλιστα εκείνη τη στιγμή πάνω στο Σταυρό που είπε Θεέ μου, είναι αντίμεν εγκατέλειπες, που ένιωσε αυτή την πλήρη εγκατάλειψη και από τον Θεό Πατέρα. Είχε χάσει την ωραιότητα, γιατί εμείς τον ταλαιπωρήσαμε, τον βασανίσαμε,
είχε χάσει την τιμή, γιατί εμείς πάλι τον ατιμάσαμε, και είχε χάσει και τη ζωή, γιατί εμείς τον φωνεύσαμε. Τώρα δε που αναστήθηκε, ανέλαβε τη ζωή. Ξαναπήρε τη ζωή. Αλλά τι λόγη ζωή? Μια ζωή η οποία θανάτωσε τελείως το θάνατο. Και γι' αυτό θα είναι παντοτινή ζωή. Πλέον δεν μπορεί ποτέ ξανά να πεθάνει ο Χριστός. Είναι γιατί πλέον καταλήθηκε ο θάνατος. Ο Χριστός μας πέθανε πραγματικά. Δεν είναι όπως κάποιοι αιρετικοί που λένε ότι ήταν φαινομενικός ο θάνατος ή ήταν, ξέρω εγώ, νεκροφάνεια που λένε κάποιοι. Όλα αυτά είναι αιρετικά και αστήρικτα τελείως. Πραγματικά πέθανε πάνω στο σταυρό. Το τεύθυν χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα. Αυτό είναι ο θάνατος. Ότι χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, όχι ότι εξαφανιζόμαστε. Δηλαδή με εκείνο πεθάνω να εξαφανιστώ, δεν θα εξαφανιστείς. Απλώς θα φύγει η ψυχή σου από το σώμα. Θα συνεχίζεις να υπάρχεις ως ψυχή, ως προσωπικότητα. Έτσι και ο Χριστός μας χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα και η μεν ψυχή πήγε στον Άδη μαζί με την θεότητα, το δε σώμα έμεινε στον τάφο πάλι μαζί με την θεότητα. Η θεότητα ήταν αχώριστη και από το σώμα και από την ψυχή. Αυτά όλα τα λέει πολύ όμορφα ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας, που σας είπα εκφράζει τη δογματική της Εκκλησίας, όπως και πολλά τροπάρια, και λέει τα εξής: «Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού, εν θρόνο δε υπήρχες μεταπατρός και πνεύματος, πάντα πληρών ο περίγραπτος. Στον τάφο ήσουνα με το σώμα σου, με την ψυχή σου κατέβηκε στον Άδη και με τη θεότητα, και συγχρόνως ήσουνα και στον παράδεισο μαζί με τον ληστή και στον θρόνο του μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα». Γιατί η Αγία Τριάδα είναι πάντα αχώριστη. Κατεβαίνει λοιπόν στον Άδη, νικάει, συντρίβει τον θάνατο, θανατώνει τον θάνατο και πλέον κερδίζει την ζωή η οποία δεν πρόκειται να του αφαιρεθεί ποτέ πια. Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτη αποθνίσκει. Θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Ποιος το λέει αυτό? Ο Απόστολος Παύλος, στην προς Ρωμαίους επιστολή. Βλέπετε. Ο Χριστός λοιπόν, αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, ποτέ πλέον δεν πεθαίνει. Δεν πρόκειται, δεν είναι δυνατόν. Και ο θάνατος ποτέ πια δεν θα τον ξανακυριέψει. Ανέλαβε την τιμή και την εξουσία, επειδή εκείνος ο ίδιος, που πριν από λίγο θεωρούταν λιγότερο και από άνθρωπους και καταφρονείτο χειρότερα και από ένα σκουλίκι, τώρα ανασταίνεται και αρχίζει να βασιλεύει στον ουρανό και στη γη. Ενώ εμείς τον ατιμάσαμε και έφτασε στην έσχατη, στην άκρα ταπείνωση εξαιτίας μας, όμως με την Ανάστασή του κερδίζει πάλι την τιμή, και γι' αυτό και έλεγε μετά την Ανάσταση: «Εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Γίνεται πλέον βασιλέας των πάντων. Ανέλαβε επίσης την χαρά την οποία στερήθηκε στις ώρες του πάθους, επειδή διεράγησαν πλέον τα μεσότυχα που κρατούσαν προηγουμένως εκείνο το πέλαγος της χαράς μόνο στο ανώτερο μέρος της ψυχής του Κυρίου, και τώρα όλο το πλήρωμα της χαράς εκείνης που κρατεί το 33 χρόνους έτρεξε στο να κατακλείσει τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής και τα μέλη του λυτρωτού. Γι' αυτό και όταν αναστήθηκε από τον τάφο, ο πρώτος λόγος που έβγαλε από το Άγιο Στόμα του ήταν δηλωτικός αυτής του της χαράς. «Και ειδού ο Ιησούς απήντησε αυτές λέγον χαίρεται». Ο πρώτος λόγος που είπε μετά την Ανάστασή του ήταν «χαίρεται, χαρείτε». Χαρείτε και εσείς μαζί μου δηλαδή, με τη χαρά που με έχει πλημμυρίσει και εμένα. Η οποία βλέπετε πως του λέει εδώ ο Άγιος, πήρε αυτή τη χαρά, το πέλαγος εκείνος της χαράς, το οποίο ήταν, λέει,
στο ανώτερο μέρος της ψυχής του Κυρίου και κατέκλυψαν μετά και τις κατώτερες δυνάμεις της ψυχής και όλα τα μέλη του. Ανέλαβε και την ωραιότητα και την δόξα, γιατί εκείνος που εχθές ήταν άμορφος, άδοξος, χωρίς μορφή, γιατί εμείς τον κάναμε έτσι, χωρίς δόξα, ανίδεος, τώρα ανέστη εκ του μνήματος σαν ένας νυμφίος από τον θάλαμό του. Όλος ωραιότατος, όλος δοξασμένος, όλος ηλιόμορφος. Επειδή η χάρις και η δόξα του αναστηθέντος σώματος του Χριστού είναι τόσο υπερβολική, όπου στον ουρανό αυτή θέλει να είναι η ανώτατη μακαριότητα της ψυχής και του σώματος και όλων των αισθήσεών μας. Μετά την Ανάστασή του δηλαδή, ο Χριστός μας κέρδισε την άπειρη ομορφιά. Και αυτή η ομορφιά του σώματος του Χριστού θα είναι και η υπέρτατη χαρά η δική μας, που θα βλέπουμε τον Χριστό τότε στη Βασιλεία Του, αν μας αξιώσει ο Θεός και μετανοήσουμε, και θα τον βλέπουμε τότε πρόσωπο προς πρόσωπο. Αυτή θα είναι και η ανωτάτη μακαριότητα της ψυχής της δικής μας. Έτσι που θα βλέπουμε αυτή την ωραιότητα του σώματος του Χριστού. Και θέλει να είναι αρκετή αυτή η θέα του Χριστού μας, για να γεμίσει με χαρά όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τους αγγέλους, οι οποίοι θα χαίρονται μαζί μας σε όλους τους αιώνας. Γιατί ξέρετε, και οι άγγελοι δεν είχαν δει τον Θεό. Τον είδαν στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και αγαπάνε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Γιατί εξαιτίας μας, επειδή πήρε την φύση τη δική μας ο Θεός, μπόρεσαν και αυτοί να δουν τον Θεό. Και θα χαίρονται και αυτοί μαζί μας, θεόμενοι τον Χριστό. Σχημάτισε με το νου σου, για να το καταλάβεις καλύτερα, λέει ο Άγιος, να σχηματίσει με το νου σου, λέει, έναν ήλιο τόσο λαμπρό, όπου με το φως του να σκεπάζει μυριάδες ήλιους. Όπως αυτός ο αισθητός ήλιος που έχουμε, σκεπάζει όλα τα αστέρια. Όταν βγαίνει ο ήλιος, χάνονται τα αστέρια, γιατί το φως του ξεπερνάει πάρα πολύ το φως των αστέρων. Σκέψτε τώρα έναν ήλιο τέτοιο που να ανατέλει και να σκεπάσει το δικό μας ήλιο και μυριάδες άλλους ήλιους. Τώρα ένας ήλιος τόσο λαμπρός, που να σκέπαζε όλους τις μυριάδες αυτές τους ήλιους, θα ήταν ένα μικρό κάρβουνο συγκρινόμενος με το ένδοξο σώμα του Ιησού, το οποίο με την υπερβολική λάμψη του θα ρουφήξει τη λάμψη τόσων μυριάδων μακαρίων σωμάτων των Αγίων, από τα οποία το καθένα θα είναι λαμπρότερο από αυτόν τον ήλιο. Όπως έχει γραφτεί, τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός. Και το «ως» δεν σημαίνει ομοίωση, όπως, αλλά υπεροχή, δηλαδή θα λάμψουν παραπάνω από τον ήλιο. Και αυτή είναι η δόξα εκείνη και η ωραιότητα που ζητούσε ο Χριστός με τόση παρακάλεση, με τόσες παρακλήσεις από τον ουράνιό του Πατέρα πριν από το πάθος του, λέγοντας: «Δόξασόν με Πάτερ παρά σε αυτό τη δόξη ή ήχον προ του των κόσμων είναι παρά σύ». Παρακάλεσε τον Θεό Πατέρα δηλαδή να τον δοξάσει με τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμος, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Και αυτή τη δόξα πήρε ο Χριστός μας τώρα με την Ανάστασή Του, η οποία θα είναι, όπως με την παρομοίωση που μας είπε, πολύ πιο μεγάλη από μυριάδες ήλιους. Και οι δίκαιοι θα λάψουν όπως οι ήλιοι. Σκεφτείτε ένας ήλιος όπως ο δικός μας, έτσι θα λάψουν οι άνθρωποι οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού και ακόμη περισσότερο. Φανταστείτε τώρα ο Χριστός μας πόσο θα λάμπει, για να ξεπερνάει τη λαμπρότητα όλων των Αγίων. Φυσικά θα την ξεπερνάει. Μας δίνει αυτή την εικόνα ο Άγιος για να καταλάβουμε πώς θα είναι η χαρά και η μακαριότητα εκεί στη Βασιλεία του Θεού.
Με αυτά τα λόγια δείχνει ο Χριστός μας, ζητώντας δηλαδή από το Θεό Πατέρα να του δώσει τη δόξα του, την οποία είχε πριν γίνει ο κόσμος, ζητούσε και ήθελε να εξαπλωθεί η δόξα της θεότητάς του για να δοξάσει πληρέστατα και την ανθρωπότητά του. Έτσι, γιατί ο Θεός, ο Χριστός μας ως Θεός, δεν είχε χάσει αυτή τη δόξα, αλλά ζητάει τώρα αυτή τη δόξα από τον Θεό Πατέρα και για το σώμα του και για την ανθρώπινη φύση του. Καταλάβατε, και αυτή η δόξα που είχε ως Θεός πλέον τώρα εξαπλώνεται και στο σώμα του Χριστού και φυσικά και στο δικό μας σώμα. Και έτσι η ωραιότητα αυτή και η δόξα που είχε ως Θεός εξαπλώνεται και στο σώμα. Επειδή χωρίς αυτή τη δόξα και την ωραιότητα της ανθρωπότητας του Ιησού Χριστού, κανένας δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτικός της δόξας του Θεού και της μακαριότητας. Γιατί αφού ο Χριστός στο σώμα του πήρε τη δόξα αυτή από τον Θεό Πατέρα, μετά τη δίνει και σε εμάς και στα δικά μας σώματα. Και έτσι και τα δικά μας σώματα θα δοξαστούν και θα λάμψουν. Για να μπορούμε λοιπόν και εμείς να έχουμε αυτή τη δόξα του Θεού, γι' αυτό ο Χριστός μας τη ζητάει από τον Θεό Πατέρα. Γιατί η ανθρωπότητα, η ανθρώπινη φύση δηλαδή του Θεού Λόγου, εστάθηκε σαν ένα σύνορο ανάμεσα στον κτίστη και στα υπόλοιπα κτίσματα. Και παίρνουσα αυτή στον εαυτό της όλο το πλήρωμα της δόξας του Θεού και μακαριότητος, το συγκερνά τρόπο τεινά, δηλαδή το μετριάζει κατά κάποιο τρόπο και μετά το μεταβιβάζει και σε εμάς. Γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε όλη αυτή τη δόξα. Και μας τη δίνει μετριότερη για να μπορούμε και εμείς να την σηκώσουμε. Και έτσι λοιπόν δοξάζονται και οι άνθρωποι μέσα από τη δόξα του Χριστού. Αυτά είναι λίγο ίσως δυσνόητα, αλλά προσπαθώ να τα πω όσο γίνεται πιο απλά. Να καταλάβουμε γιατί χαιρόμαστε. Γιατί δοξάθηκε και η ανθρώπινη φύση του Χριστού μας με την Ανάσταση, και αυτή τη δόξα, το φως αυτό, μας το δίνει και σε εμάς, στα δικά μας σώματα. Γι' αυτό ξαναλέω, λέει η Γραφή, ότι οι δίκαιοι θα λάμψουν ως ο ήλιος. Θα λάψουμε κι εμείς, αν μας αξιώσει ο Θεός, και ξαναλέω, μετανοήσουμε και πάμε στη Βασιλεία Του, περισσότερο και από τον ήλιο. Τώρα λέει, εσύ αδερφέ, είναι δυνατόν να μελετήσεις αυτές τις αλήθειες και να μην γεμίσει από χαρά η καρδιά σου για αυτή την ευδαιμονία και τη δόξα στην οποία βλέπεις ότι έφτασε ο λυτρωτής σου με την Ανάσταση, όχι μόνο κατά την ψυχή αλλά και κατά το σώμα? Έτσι λοιπόν επιθύμησε κι εσύ να έχεις όλες τις χαρές των Αγγέλων και όλων των Αγίων, οι οποίοι σήμερα ελευθερώθηκαν από τον Άδη, για να συγχαρείς με αυτές τον Αναστάντο Δεσπότη και να εφρανθείς μόλις την καρδιά σε αυτή τη νέα χαρά και δόξα και νίκη, στοχαζόμενος πως η δική του χαρά είναι και δική σου χαρά, η δική του δόξα είναι και δική σου δόξα και η δική του νίκη είναι και νίκη δική σου. Και απλώς όσα προνόμια και αξιώματα πήρε με την Ανάστασή του αυτός, όλα αυτά τώρα γίνονται και δικά σου διαμέσου της προς Αυτόν πίστεως και θερμής αγάπης. Έτσι, δηλαδή ό,τι πήρε ο Χριστός μας το παίρνουμε και εμείς, αρκεί να έχουμε την θερμή πίστη και τη θερμή αγάπη σε Αυτόν. Εκείνου ως κεφαλής και εσένα ως μέλος. Γιατί ξέρουμε ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Η Εκκλησία μας έχει κεφαλή το Χριστό. Ό,τι παίρνει λοιπόν η κεφαλή το παίρνει και το σώμα, το κάθε μέλος του σώματος. Εκείνου ως Πατρός και εσένα ως Υιού. Εκείνου ως Αρχιστρατήγου και Βασιλέως και εσένα ως Στρατιώτου και Βασιλευωμένου. Ό,τι κέρδισε εκείνος τα κερδίζεις και εσύ. Εκείνου ως Φιλουμένου και εσένα ως Φιλούντος. Επειδή η αγάπη έχει φυσικό ιδίωμα να κοινοποιεί τα των φίλων. Σύμφωνα με την παροιμία, τα των φίλων κοινά. Δηλαδή, επειδή ο Χριστός μας αγαπάει με αυτή την άπειρη αγάπη,
Αυτά που έχει ο ίδιος μας τα δίνει και εμάς. Γι' αυτό είπε πάλι στην αρχιερατική του προσευχή: «Πάτερ, ους δε δοκάζμι, θέλω είναι όπου είμαι εγώ, κακίνι όσοι μετεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν. Θέλω, Πατέρα μου, όπου είμαι εγώ και εκείνοι, αυτοί που θα με πιστέψουν και θα με ακολουθήσουν, να είναι μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα μου. Και όχι μόνο να τη βλέπουν, αλλά να μετέχουν σε αυτήν». Και δεν στέκει έως εδώ, αλλά προσθέτει: «Την δόξαν ειν δε δοκάσμι», για να φανερώσει με αυτό τη δόξα που δόθηκε στην ανθρωπότητά του, στην ανθρώπινη φύση του. Για αυτή τη δόξα μιλάει, για να μας το κάνει τελείως ξεκάθαρο, ότι όπως εκείνος πήρε αυτή τη δόξα στην Ανάστασή του, αυτή την ίδια δόξα τη δίνει και σε εμάς. Και αυτή η δόξα είναι η οποία, ξέρετε, μας ενώνει και εμάς μεταξύ μας. Γιατί θυμάστε πάλι τι παρακάλεσε στην αρχιερατική του προσευχή: να γίνουμε όλοι ένα. Και σήμερα οι άνθρωποι κάνουν, ας πούμε, συνέδεια, κάνουν διαλόγους, τη λεγόμενη οικουμενική διάλογη, και υπάρχει και εδώ το σύνθημα: είναι όσοι νεν. Να γίνουμε, λέει, ένα όλοι. Ελάτε όλοι μαζί, όλοι πιστεύουμε στον Χριστό. Έτσι, τι Προτεστάντες, τι Καθολικοί, ξέρω εγώ, τι, όλοι στον Χριστό πιστεύουμε, άρα μπορούμε όλοι να γίνουμε ένα. Μεταναμαζευτούμε λοιπόν σε μια αίθουσα, σε ένα κτίριο, σε ένα συνέδριο, μπορούμε να γίνουμε όλοι ένα. Αλλά αυτά είναι αστεία πράγματα το λιγότερο. Γιατί ο Χριστός μας είπε πώς γινόμαστε ένα. Όταν έχουμε την ίδια δόξα. Και δόξα, ξέρετε τι σημαίνει από τα αρχαία ελληνικά, είναι η γνώμη. Είναι το ίδιο θέλημα, η ίδια πεποίθηση. Αλλά δόξα εδώ είναι ακριβώς και η Θεία Ενέργεια. Είναι η άκτιστη Θεία Χάρις, την οποία τη δίνει ο Θεός σε ποιους? Σε αυτούς που Τον πιστεύουν και Τον ακολουθούν. Αυτή τη δόξα που πήρε ο ίδιος από τον Θεό Πατέρα, αυτή τη δίνει και σε εμάς που Τον πιστεύουμε και Τον ακολουθούμε. Αν όμως δεν Τον πιστεύεις και δεν Τον ακολουθείς, αν δεν έχεις τη σωστή δόξα για Αυτόν, τη σωστή πίστη, δηλαδή το ορθό δόγμα, δεν μου παίρνεις τη δόξα αυτή την άκτιστη Θεία Χάρη, και δεν μπορείς πλέον να γίνεις ένα με τους άλλους. Γιατί εκείνο που μας ενώνει είναι ακριβώς η ενέργεια του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς μετέχει και ζει την Ανάσταση του Χριστού, όταν παίρνει την Θεία Ενέργεια, τότε μπορεί να ενώνεται και με τους άλλους. Τότε μπορεί, να το πούμε έτσι απλά, να αγαπάει σωστά. Αλλιώς δεν μπορούμε να αγαπήσουμε σωστά τον άλλον και να γίνουμε ένα με τον άλλον. Ο μακαριστός, ο γέροντος, ο πατήρ Πορφύριος έλεγε ότι όταν έγινε η Πεντηκοστή, οι άνθρωποι βρέθηκαν σε μια κατάσταση ένθεης τρέλας. Προσέξτε αυτή την έκφραση. Έγιναν τρελοί για τον Θεό. Τους επισκίασε αυτή η δόξα για την οποία μιλάμε τώρα, η άκτιστη Θεία Δόξα, η άκτιστη Θεία Ενέργεια. Δηλαδή ο Θεός και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, και βρέθηκαν σε μια τέτοια κατάσταση που θα λέγαμε ήταν σαν τρελή, αλλά με την καλή έννοια τρελή. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά προχώρησαν και έκαναν την πρώτη εκκλησία, η οποία ήταν, λέει, μια εκκλησία όπου η ψυχή και η καρδιά ήταν μία. Γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν σε αυτή την κατάσταση, την ένθεη. Και τα είχαν όλα κοινά και ζούσαν, λέει, εναφελότητη και αγαλιάση καρδίας. Είχαν μια άπειρη χαρά και μια άπειρη αγαλίαση και κοινωνούσαν κάθε μέρα το σώμα και το αίμα του Χριστού και είχαν μια πλήρη ενότητα, μια πλήρη ταύτιση ο ένας με τον άλλον. Αυτό το πράγμα έγινε στην Πεντηκοστή και αυτό το ζει διαχρονικά η Εκκλησία. Και τότε κανείς όταν ζει αυτό το πράγμα, όταν ζει αυτή την ένθεη τρέλα, αυτή την ένθεη κατάσταση, τότε μπορεί να γίνει ένα και με τους άλλους. Αυτή την κατάσταση βλέπανε και οι ειδωλολάτρες στους χριστιανούς και λέγανε, πω, τι είναι αυτό, τι
τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και έτσι πήγαιναν και αυτοί και εντάσσονταν μέσα στην Εκκλησία για να ζήσουν αυτοί ακριβώς την κατάσταση. Εμείς σήμερα δεν ξέρω πόσο την έχουμε κρατήσει αυτή την κατάσταση. Αυτή την ένθεη τρέλα, αυτή την αγαλίαση, αυτό που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι, ξαναλέω, είχαν αυτή την πλήρη ενότητα και αγάπη μεταξύ τους. Αλλά για να το καταφέρουν αυτό, είχαν προηγηθεί οι 50 ημέρες της αναμονής. Θυμάστε, οι Απόστολοι είχαν πάρει εντολή από τον Χριστό μας να μένουν εκεί και να προσεύχονται μετά την Ανάληψη. Και μέναν για 10 μέρες εκεί κλεισμένοι και προσήφοντο και τους επισκίασε η χάρις και γέμισαν με το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή χρειάζεται και μια προετοιμασία και μια κάθαρση και μια μετάνοια για να έχουμε όλα αυτά που μας λέει ο Χριστός μας. Αυτή την ένθεη τρέλα, αυτή την κατάσταση την πνευματική, αυτή την αληθινή αγάπη στον Θεό και στον συνάνθρωπο. Και συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος. Καθώς χθες και προχθές κοινωνήσατε στα πάθη και στη θλίψη του Κυρίου με την πίστη και την αγάπη, έτσι και σήμερα είναι δίκαιο να κοινωνήσετε στη χαρά Του. Στη Μεγάλη Εβδομάδα συμμετείχαμε κι εμείς στα πάθη του Χριστού μας, στην προδοσία, στην αγωνία Του στη Γεθσημανή, στον πόνο Του πάνω στο Σταυρό. Λυπόμαστε, συγκινούμαστε. Και τώρα είναι δίκαιο, λέει, να συμμετέχουμε και στη χαρά Του. Καθώς κοινωνείτε της του Χριστού παθήμαση, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή, χαίρετε ίνα και εν τη αποκαλύψη της δόξης αυτού χαρείτε αγαλλιόμενοι. Και αν ο Αβραάμ πριν από 3.000 χρόνια είδε την ημέρα της Ανάστασης του Χριστού και εχάρη, όταν έλαβε ζωντανό τον Υιό Του, καθώς είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, «Αβραάμ, ο πατήρ ημών, ηγαλιάσατο, είναι ήδη την ημέρα την εμή και είδε και εχάρη». Πώς εσύ να μην χαρείς, αδελφέ, αυτή την ημέρα του Κυρίου, στην οποία η φθορά μετεβλήθησε αυθαρσία, ο θάνατος σε ζωή, ο ακάθινος στέφανος σε ρόδα και άνθη, ο κάλαμος, η λόγχη, τα καρφιά, ο σταυρός και τα υπόλοιπα όργανα του πάθους και της ατιμίας έγιναν όργανα δόξας και απάθειας, πώς να μην ευφραθείς αυτή την ημέρα στην οποία οι άγγελοι στον ουρανό χαίρονται, απολαμβώντας και αυτοί για μέσω της Ανάστασης τη σωτηρία, δηλαδή την τέλεια ατρεψία και ακινησία στο κακό, γιατί ξέρετε και οι άγγελοι έχουν αυτεξούσιο, έχουν ελευθερία. Και γι' αυτό κάποιοι από αυτούς χρησιμοποίησαν κακό στην ελευθερία τους και έγιναν δαίμονες. Ο διάβολος και όσοι τον ακολούθησαν. Ο Ιωσφόρος και όσοι τον ακολούθησαν από τους αγγέλους. Όμως μετά την Ανάσταση πλέον και αυτοί οι άγγελοι στερεώθηκαν. Και δεν υπάρχει φόβος και για αυτούς πλέον να πέσουν, να αμαρτήσουν πάλι. Στερεώθηκαν πάρα πολύ με την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό γιορτάζουν και οι άγγελοι και χαίρονται και χαιρόμαστε και εμείς μαζί τους. Οι εν το άδει προπάτορες εφραίνονται. Ο Αδάμ και η Εύα και όλοι οι προπάτορές μας χαίρονται και αυτοί. Οι εν της μνημείς εγείρονται. Αυτοί που είναι στα μνήματα σηκώνονται, αναστένονται. Οι Απόστολοι στη γη χαίρονται. Και όλα, και ο Άδης και τα Επίγεια και τα Οπουράνια, όλα χαίρονται. Και δεν ακούγεται τίποτα άλλο παρά από κάθε μέρος το Χριστός Ανέστη. Πώς και εσύ να μην αγαλιάσεις αυτή την ημέρα της αγαλιάσεως, η οποία είναι εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύρεων. Να ξέρεις ότι αν δεν χαρείς πνευματικά σε όλα αυτά τα υπερφυσικά χαρίσματα της Ανάστασης του Χριστού, είναι κακό σημάδι διαλόγου σου, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ότι δεν αγαπάς τον Αναστάντα Χριστό και ακολούθως ότι δεν είσαι αληθινός χριστιανός, αλλά ξένος του Χριστού και αλότριος, γιατί δεν συγχαίρεσαι στη χαρά και στη δόξα του Κυρίου σου. Προσέξτε, αυτό τώρα είναι και λίγο ελεγκτικό, γιατί δυστυχώς και εμείς που είμαστε βαπτισμένοι, πολλές φορές
δείχνουμε ότι δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού και κατά συνέπεια και στη δική μας Ανάσταση. Γι' αυτό, ας πούμε, στις κηδείες των δικών μας πολλές φορές κάνουμε σαν τους άπιστους, σαν τους ειδωλολάτρες. Και θρηνούμε και κραβάζουμε σαν να μην έχουμε ελπίδα δηλαδή Αναστάσεως. Σαν να μην αναστήθηκε ο Χριστός. Σαν να μην υπάρχει χαρά στο θάνατο. Αφού ο θάνατος δεν υπάρχει. Ο θάνατος έχει καταληθεί. Πώς λοιπόν εσύ φέρεσαι έτσι μπροστά στο θάνατο? Ή φοβάσαι τον θάνατο? Βλέπετε πώς έτσι αυτό το ανόητο πράγμα λέει χτύπα ξύλο και αρχίζουν να χτυπάνε τα ξύλα όταν πεις τη λέξη θάνατος. Αυτό ακριβώς τι δείχνει? Ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα για την Ανάσταση. Δεν έχεις καταλάβει ότι ο θάνατος δεν υπάρχει πλέον για τον χριστιανό. Το λέει πολύ όμορφο ο πατήρ Πορφύριος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση, ούτε θάνατος υπάρχει. Έχεις ήδη μπει στο Χριστό και πού χωράει στο Χριστό θάνατος? Έχει πεθάνει ο θάνατος. Έχει θανατωθεί από τον Χριστό. Πού χωράει στο Χριστό κόλαση ή διάβολος? Αν λοιπόν φερόμαστε έτσι, δείχνουμε ακριβώς και πρέπει να προβληματιστούμε ότι δεν έχουμε καταλάβει και δεν έχουμε χαρή και δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτή την Ανάσταση, στην αναστημένη ζωή δηλαδή, που είναι η ζωή μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν λέει και εσύ αδελφέ μου, άναψε στην καρδιά σου, και με αυτό να τελειώσουμε, άναψε στην καρδιά σου λέει με μια φλόγα αγάπης στον Αναστάντα Χριστό, εφρενόμενος στην ευδαιμονία και στο δικό του καλό, περισσότερο παρά όσο χαίρεσαι με τα δικά σου καλά. Γιατί και είπαμε τα καλά του Χριστού, η Ανάστασή του και όλα αυτά, η χαρά που πήρε, είναι και δική μας χαρά. Και επειδή σήμερα έγιναν όλα καινούρια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα αρχαία παρήρθεν, ιδού γεύωνε κενά τα πάντα. Φύγαν όλα τα παλιά, γίναν όλα καινούρια. Έτσι είναι μια νέα δημιουργία. Είναι ο καινούριος Αδάμ, είναι ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας. Και μαζί με αυτόν και εμείς γινόμαστε καινούργοι. Όλα είναι καινούρια. Καινός ο τάφος, καινές οι συνδόνες, καινή ανάσταση του Κυρίου. Καινούργοι δηλαδή, οι αναστάντες προπάτορες και δίκαιοι. Καινός ο ουρανός, καινούργιος ουρανός, καινούργια η γη. Ψάλε και εσύ ακολούθως κενά άσματα, όπως σε προστάζει ο Δαβίδ. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών. Ψάλατε στο Χριστό, στον Κύριο, καινούριο τραγούδι. Και συλλογίσου καινούριους συλλογισμούς. Κάνε καινούργια έργα. Ζήσε καινούργια ζωή και άξια της Ανάστασης του Χριστού. Εσύ όταν εμβαφτίστηκες, συναπέθανες και συνεταφιάστης μαζί με τον Χριστό στην Αγία Κολυβήθρα και συναναστήθηκες μαζί Του και υποσχέθηκες να ζήσεις μια καινούργια ζωή. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι πρέπει να συνταφούμε, να συσταυρωθούμε, να συνταφούμε και να συναναστηθούμε, τα έχουμε κάνει. Τα κάναμε στο βάθισμά μας. Αλλά δυστυχώς το έχουμε μολύνει το βάθισμα, το έχουμε νερώσει και εν πολύ θα έλεγα το έχουμε θάψει. Και χρειάζεται να μπούμε σε μια νέα κολυμβήθρα που είναι πλέον τώρα η κολυμβήθρα των δακρύων, της μετανοίας. Και στο νέο τάφο της μετάνοιας και της ταπείνωσης. Έτσι λοιπόν μας λέει ο Απόστολος Παύλος, συνετάφημεν αυτό δια του βαφτίσματος εις τον θάνατον αυτού, ή ναός περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Λοιπόν, να ντραπείς που ως τώρα παρέβηκες αυτή την υπόσχεση, ενώ υποσχέθηκες δηλαδή ότι θα θαυτείς, θα πεθάνεις ως προς τα πάθη σου, μέχρι τώρα δεν το έκανες. Ντραπείς, νιώθεις ντροπή λέει γι' αυτό. Και τουλάχιστον κάνε το τώρα. Μπες τώρα σε αυτόν τον τάφο, θάψε τα πάθη σου. Θάψε τον θάνατο που υπάρχει μέσα σου. Θανάτωσε τον θάνατο. Γιατί τα πάθη και η αμαρτία είναι ακριβώς ο θάνατος που κουβαλάμε μέσα μας. Γι' αυτό φοβόμαστε τον θάνατο. Γιατί τον κουβαλάμε μέσα μας. Θανάτωσε τον θάνατο που κουβαλάς, όπως το έχεις υποσχεθεί στο βάθισμά σου, πέθανε. Μπες μέσα στον τάφο μαζί με τον Χριστό και αναστήσου σε μια καινούργια ζωή που πλέον δεν θα αμαρτάνεις. Πλέον θα κάνεις κενά, καινούργια έργα. Τα έργα της αρετής και της
αυτά που αρέσουν στον Χριστό. Και πλέον να μην ζεις, λέει, να μην ζήσεις την παλιά σου ζωή, αλλά μια άλλη ζωή καινούρια, όχι με τρυφές, με γλέντια και ξεφαντώματα και χορούς και τραγούδια, όχι με φιλιδονίες και φιλοδοξίες, όχι με φιλαργυρίες και με άλλες αμαρτίες, γιατί όλα αυτά είναι της φθαρτής ζωής του παλαιού ανθρώπου, τον οποίον ξεντήθηκες στο βάπτισμα. Γι' αυτό βγάζουμε τα ρούχα μας στο βάπτισμα. Αυτό είναι η εικόνα ότι ξεντινόμαστε τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τον παλαιό άνθρωπο και την παλιά ζωή. Αυτά όλα τα έχεις αρνηθεί, και όποιος αυτά τα εργάζεται έχει να αποθάνει. Ήγαρ κατά σάρκα ζείτε, μέλετε αποθνίσκην, λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην Παλαιότητα, εάν ζείτε κατά σάρκα. Να ζείτε λοιπόν όχι με αυτά, αλλά με την παρθενία και την αφθαρσία του σώματος, με την καθαρότητα και την απάθεια της ψυχής, με την πνευματική γνώση και τη θεωρία του νοός, και με τις λοιπές ζωοποιές αρετές και τα καλά έργα, τα οποία είναι της νέας ζωής του καινούριου ανθρώπου και της Ανάστασης του Χριστού, ο οποίος αφού αναστήθηκε έζησε μια νέα ζωή, ελεύθερη ως τώρα και από τα αδιάβλητα πάθη, γιατί ο Χριστός βέβαια δεν είχε ανάγκη να ελευθερωθεί από την αμαρτία, δεν είχε κάνει ποτέ αμαρτία, αλλά ελευθερώνεται και από τα αδιάβλητα πάθη, τα αναμάρτητα πάθη της φύσεως, δηλαδή από την πείνα, τη δίψα, τη ψύχρα, το τι κρύωνε δηλαδή και τα υπόλοιπα. Έτσι και εσύ, αφού έχεις συναναστηθεί μαζί με τον Χριστό διαμέσου της πίστεως, χρωστάς να ζήσεις ελεύθερος τουλάχιστον από τα διαβεβλημένα πάθη. Έτσι, δηλαδή, όχι από τα διάλυτα, δεν μπορείς, από την πείνα και τη δίψα, αν και σε έναν βαθμό μπορείς και αυτά να τα ξεπεράσεις. Αλλά τουλάχιστον λέει από τα διαβεβλημένα πάθη, δηλαδή από την αμαρτία. Και να φυλάς καθαρή αυτή τη νέα ζωή που σου χάρισε ο Χριστός, και να προσέχεις να μην σε πλανήσει ο διάβολος, ο οποίος λέει αυτές τις άγιες μέρες ότι τώρα είναι Ανάστασης, και λαμπρά και τρώγει και πίνε και φρένω και ξεφάντωνε. Διότι λέει ο Λεός Χρυσόστομος ότι αν και ο καιρός της νηστείας πέρασε, αλλά ο καιρός της εγκρατείας είναι πάντοτε μαζί μας, και μάλιστα διότι η Αγία Πεντηκοστή είναι πίσω και μας περιμένει, και πρέπει να καθαριζόμαστε αυτές τις ημέρες για να πάρουμε στην ψυχή μας τον ερχομό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καθώς το λέει και η Εκκλησία μας και το ψάλλει, νέαν και καινήν πολιτείαν παραχριστούμε μαθηκότες, ταύτην μέχρι τέλους φυλάτην διαφερόντος, πάντως σπουδάσομεν όπως Αγίου Πνεύματος την παρουσίαν απολάβουμε. Αφού μάθαμε δηλαδή την καινούρια ζωή, την καινούρια πολιτεία, τον καινούριο τρόπο ζωής και ύπαρξης από τον Χριστό, να στο φυλάξουμε μέχρι τέλους για να πάρουμε και την χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά την Πεντηκοστή. Έτσι, η περίοδος δηλαδή τώρα που διανύουμε το Πεντηκοστερίο είναι ακριβώς η περίοδος που αφενός με χαιρόμαστε τη νίκη του Χριστού μας πάνω στο θάνατο, και αφετέρου προετοιμαζόμαστε για να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτά ήθελα να σας πω, και να με συγχωρείτε αν σας κούρασε, αν σας δυσκόλεψα κάποιες στιγμές. Αν θέλετε κάτι ίσως να παρατηρήσετε, να ρωτήσετε για λίγο, ίσως, ναι, ορίστε. Πρωτόδοκος. Ότι ο Χριστός μας πρώτος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι. Λέει στην Αγία Γραφή ότι πολλοί αναστήθηκαν, αλλά μετά λέει μετά την έγερση αυτού. Δηλαδή ο Χριστός μας αναστήθηκε και μαζί με αυτό μετά αναστήθηκαν κι άλλοι, οι οποίοι μάλιστα λέει ενεφανίστησαν πολλοίς. Γιατί πλέον διαλύθηκε ο Άδης, και εισπίστωσαν το γεγονότος αυτού της νίκης του Χριστού μας πάνω στο θάνατο, και άλλοι αναστήθηκαν. Αλλά μετά τον Χριστό πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός, πρωτότοκος των νεκρών. Γι' αυτό λέει το πάνω πρωτότοκος. Πρώτος από τους νεκρούς ανίσταται ο Χριστός. Έτσι. Κάτι άλλο. Θα πει, λέει και εσύ. Θα πρέπει να πάω στον προφήτη Ισαΐα που λέει στην καταλήτηση
αρχής του, λοιπόν, ήταν ο χορτάς φως και όσο τον πιστεύουν θα πάρει φωγούς κοντά του και με θυσιές δικαίες των αμαρτωλών. Και πώς πηγάζεται από τον τάφο του. Και αν τον πιστεύουμε και όσο τον πιστεύουμε και πώς τον πιστεύουμε θα βρεθούμε φως μαζί του. Και αν δεν τον πιστεύουμε θα βρεθούμε εκείνο που πιστεύουμε. Έτσι είναι. Φως εκ του τάφου ανέτοιμο. Φως. Μάλιστα. Άλλος. Όχι. Ναι. Ο Λάζαρος αναστήθηκε από τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός μας αναστήθηκε μόνος του, έτσι. Εδώ είναι η διαφορά. Κανένας δεν αναστήθηκε όπως ο Χριστός, νικώντας τον θάνατο. Έτσι, ναι. Είναι αυτό που ακούμε από κάποιους ότι ποιος προφήτης αναστήθηκε. Ο προφήτης Ηλίας δεν αναστήθηκε, δεν πέθανε. Ορίστε, ναι. Πάτε, είπατε ότι έδωσε χαρά, δόξα και η ειρήνη δεν είναι μέσα. Όλα είναι. Επειδή αναφέρεται μόνο από τα δύο. Όλα είναι, όλα. Και η ειρήνη είναι και όλα είναι. Αλλά η πρώτη λέξη που λέει είναι χαίρεται. Έτσι. Λοιπόν. Άμα λέμε αντί για Χριστός Ανέστη το χαίρεται, δεν το έγινε. Αντί να λέμε Χριστός Ανέστη το χαίρεται, και αυτό είναι καλό, αλλά τώρα η Εκκλησία μας μας λέει να λέμε αυτό. Ο Άγιος Σεραφείμ το έλεγε όλο τον χρόνο. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Έτσι, μακάρι να έχουμε αυτή τη χαρά και να είστε όλοι ευλογημένοι. Ελάτε να κάνουμε. Α, να σας πω δύο πράγματα, μισό λεπτό, μη σηκώνεστε. Πρώτα, ότι ο Γέροντας θα μιλήσει αύριο. Μη σηκώνεστε, σας παρακαλώ, μισό λεπτό, μην κάνουμε θόρυβο της καρέκλης. Αύριο τη Δευτέρα, στις 6 και 10 θα μιλήσει ο Γέροντας επάνω στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. 6 και 10. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι για την Πάτμο, έτσι, για την κατασκήνωση που κάνουμε για τις κυρίες τώρα είναι αυτή η ανακοίνωση. Έτσι. Όπως και πέρυσι θα γίνει και φέτος η κατασκήνωση και η ακριβής ημερομηνία θα είναι περίπου στο τέλος του Ιουνίου θα εξαρτηθεί ακριβώς η ημερομηνία από τα καράβια, δεν έχουν βγει ακόμα τα δρομολόγια για να σας πω πότε ακριβώς, αλλά πάλι περίπου ίδιες ημερομηνίες όπως πέρυσι και όσοι θέλετε θα λέτε στην κυρία Ελένη την Γαβριλίδου. Και το τρίτο είναι αυτή η σφορά που δίνουμε, μην την ξεχνάτε, υπάρχει αυτό το κουτί εκεί στην είσοδο στο ναό για τα έξοδα που κάνουμε εδώ για το τα φώτα, τη θέρμανση που μας εξυπηρετούν οι άνθρωποι με πολύ αγάπη και χαρά μας δέχονται. Λοιπόν, ελάτε. Την Παρασκευή θα έχουμε λειτουργία, ναι, πρώτα Θεός. Την Παρασκευή μας έρχεται. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτητων, τον Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομαι. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός Σου άλλων ουκείδαμε, το όνομά Σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες τη πιστή προσκυνήσομαι και του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Για παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρίκο μήνες διημάς, θανάτω θάνατο νόμος. Χριστός Ανέστη, Thank you.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και έτσι ζημιέμαστε ο εφαρισάμενος. Ο Θεός μαζί σας. Αμήν.